Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους μαθητές, να στηρίξουμε τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών πρώτα απ' όλα, που γι' αυτά αγωνίζονται, και να τους στηρίξουμε στον αγώνα που δίνουν εναντίον των φασιστικών στοιχείων που μπαίνουν στα σχολεία και τους αφιλούν. Ο πρόεδρος αυτό το διάστημα της Ομοσπονδίας Συνόλου Γονέων και Κηδεμών συναντήθηκε με συναδέλφους σας και είπε ότι ήταν τρομοκρατημένοι. Ακριβώς. Είναι τρομοκρατημένοι και συνάδελφοι και καθηγητές και μαθητές. Ακριβώς γιατί αυτό το κλίμα υπάρχει μέσα και φταίει η πολιτική του Υπουργείου που κρατάει ίσες αποστάσεις. Αν τους ακούσατε, όλοι μιλάνε για ίσες αποστάσεις, τη βία από όπου και αν προέρχεται, και δεν ξεκινούν από το γεγονός ποιοι ασκούν τη βία, πού την ασκούν, στα παιδιά, στους καθηγητές. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τα παιδιά, για να μην φοβούνται, να στηρίξουμε και τους συναδέλφους, να μην φοβούνται και αυτοί και να συνεχίσουν τον αγώνα που χρειάζεται για τα μορφωτικά δικαιώματα. Την ίδια ώρα. Τι σας είπα. Υπήρχε κάποιες στιγμές, δεν υπάρχει συνέχεια, όταν όμως τους δίνουν το έναυσμα αυτοί που προσπαθούν να κρατήσουν τις ίσες αποστάσεις, το ξαναλέω, τότε παίρνουν θράσος, αποθρασύνονται και συνεχίζουν και απειλούν ακόμα περισσότερο. Είναι εξωσχολικά. Πότε παλιότερα. Σταμάτησαν 2-3 χρόνια, ξέρετε πώς έγινε με τις διώξεις, και συνεχίζουν. Και τους αφήνουν να συνεχίζουν. Δεν παίρνουν κανένα μέτρο. Το Υπουργείο δεν κάνει τίποτα. Για το τι γίνεται μέσα στα σχολεία, το Υπουργείο δεν μίλησε. Πώς απειλούνται αυτοί οι μαθητές και αυτοί οι καθηγητές. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν φοβόμαστε. Δεν πρέπει να φοβηθούν ούτε τα παιδιά μας. Και να ξέρετε ότι και οι απειλές γίνονται, γιατί τώρα γίνονται οι εκλογές για τα 15μελή και τα 5μελή. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρξε και επίθεση σε μία μαθήτρια γιατί δεν συμφωνούσαν με τις ιδέες της. Είδατε εδώ να περνάνε όλοι οι μαθητές, τους είδατε να περνάνε με ύφος κανένα 2-3. Δεν τους σταμάτησαν, εμάς όμως μας σταματάνε. Εμείς είμαστε, δεν είναι όλοι οι μαθητές. Λένε, ωραία, να πω κι εγώ ότι είμαι καθηγήτρια, να περάσω. Έτσι θα περάσω. Και το θέμα είναι τι κάνει το Υπουργείο. Τίποτα. Ο κύριος Συρίγος, τον ακούσατε χθες. Κράτησε ίσες αποστάσεις. Χαϊδεύουν αυτιά, τα χαϊδεύανε και πριν και είδατε. Καταλήξαμε σε φόντους, σε ξυλοδαρμούς. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Αλλά τώρα θα το σταματήσουμε. Δεν φοβόμαστε, ξέρουμε τι γίνεται.